Με ειδοποιούν ότι θέλει να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή ο πρώην πρόεδρος του, της ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Αντώνης Ζαμπέτας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Τι γίνεται, τι κάνετε, καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Προτίμησα τη σιωπή, προτίμησα την αποχή από τα ραδιόφωνα και όλα αυτά, δεν είχε και ούτε ουσιαστικά και κάποιο νόημα. Προτίμησα να μην δημιουργήσω ποτέ πρόβλημα στην όλη διαδικασία της νέας ΠΑΕ. Προτίμησα να μην κάνω τρίτες ανακοπές. Προτίμησα να ηρεμήσω. Προτίμησα να πηγαίνω στο μπάσκετ, το οποίο μας εκφράζει η υγεία που εκπέμπει το τμήμα εκείνο. Γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο είναι πρωτοφανή και είναι ανήκουστα και πρωτάκουστα με τον τρόπο με τον οποίο ο ΑΣ χειρίστηκε τη διαδικασία της νέας ΠΑΕ, πώς δόθηκε η ομάδα, πού δόθηκε, ποια ηχέγγυα δόθηκε και όλα αυτά. Ναι. Και για αυτό το λόγο δεν με ακούγατε και δεν ήθελα να συμμετάσχω πουθενά. Αλλά επειδή τα ξεκάθαρα είναι η πιο δύσκολη γλώσσα στον κόσμο, ναι, και δεν τα μιλάει κανένας, και επειδή γίνονται διάφορα στην ομάδα μας, αλλά βλέπουμε όλοι τι περίπου συμβαίνει, η αγανάκτηση και τα νεύρα, επειδή είναι πάνω από το κεφάλι αυτή τη στιγμή, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Γιατί? Να πω, αλλά πρέπει να τηρήσω λίγο την ψυχραιμία μου και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε την ομάδα, γιατί ολονών τα νεύρα είναι τεντωμένα και τσιτωμένα. Έχει να κάνει με το χθεσινό αποτέλεσμα ή... Αυτό δεν έχει, όχι, η δικιά μου ανησυχία δεν έχει να κάνει, κύριε Ζαγόρα, με το χθεσινό αποτέλεσμα. Απλά το αποκορύφωμα, ξέρω εγώ, των τριών τελευταίων αγώνων με αποκορύφωμα το χθεσινό. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το χειριστεί ο κύριος Καρπίδης μόνος του. Αλλά επειδή φτάνουν πολλά πράγματα στα αυτιά μας για το πώς είναι πληρωμένοι, ποιοι είναι πληρωμένοι, πότε είναι πληρωμένοι, εγώ προσωπικά έχω την πληροφόρηση ότι στο Ρήσιο είναι κομμένο το ρεύμα και ότι έχουμε σηκώσει τις ασφάλειες για να έχουμε ρεύμα στο Ρήσιο. Αχα. Που δεν έχει καμία σχέση με το 1 εκατομμύριο ευρώ που χρωστάει η ΔΕΗ, το γήπεδο κτλ. Χαριλάου, ανεξάρτητο αυτό. Και επειδή κανένας δεν μιλάει και δεν πρέπει να μιλάμε, γιατί άμα το ακούσει ο ένας θα τσατιστεί και όχι, δεν πρέπει να μιλάμε για το καλό της ομάδος, όχι, ναι, πρέπει να μιλάμε για το καλό της ομάδος, γιατί θεωρητικά αυτά μας φτάσανε εδώ πέρα που μας φτάσανε και εκτός της παραπληροφόρησης που μας φτάσανε εδώ ότι τα χρέη ήταν 35, 40, 50 και τελικά ήταν 15, ναι, και πήγαμε 3 χρόνια να παίξουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική χωρίς λόγο και αιτία, όλα αυτά είναι γνωστά της πάσης, τον Αριανό τον ενδιαφέρει η ομάδα τον ανεβεί στην Α Εθνική εκεί που ανήκει ο Άρης και να παίζει στην Ευρώπη όπως παίζουν κάποιοι άλλοι σήμερα, εκεί πρέπει να παίζει ο Άρης. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα μηνύματα είναι ανησυχητικά και επειδή δεν βλέπουμε ότι αυτή η θυσία που έγινε στον Άρη να πάει ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική προκειμένου να σβήσουμε τα χρέη και να στήσουμε κάτι σωστό, κάτι το οποίο να πρεσβεύει τον Άρη, αυτό το Άρης είσαι, δεν είσαι Άρης αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είσαι κάτι άλλο, είσαι κάτι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει κανέναν και γι' αυτό το λόγο είναι ενδεχομένως μόνο 1000 μαχητές που πιστεύουν σε αυτό το πράγμα ακόμα και τρέχουν πίσω από αυτό που λέγεται Άρης. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι Άρης, κάνω ειλικρινά, γι' αυτό ήταν το μοναδικό πράγμα που ήθελα να πω, ναι, κάνω μια έκκληση στον κύριο Καρυπίδη, αν για τους οποιοσδήποτε προσωπικούς του λόγους, αν για τους οποιοσδήποτε οικονομικούς λόγους ή από τις προσωπικές του, ξέρω εγώ, στη ζωή του, ό,τι και αν έχει ο άνθρωπος γερός να είναι, πετυχημένος να είναι. Έχει θέματα είτε οικονομικά είτε οργανωτικά είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί ούτε τεχνικό διευθυντή έχουμε, ούτε σχεδιασμός μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένος, ούτε οι μεταγραφές, ούτε του Δεκεμβρίου οι αλλαγές στο ρόστερ, ούτε όλα αυτά, ναι, συν πληροφορίες όπως είπα, π.χ. κομμένο ρήσιο ρεύμα. Κάνω μια έκκληση γιατί ιδιοκτήτης πλέον εκείνος είναι. Ο ΑΣ δεν μπορεί να κάνει να τραβήξει το χαλάκι πίσω. Ναι. Πρώτον, ας πάμε και λίγο σε αυτό. Ας ξεκαθαρίσει κάποιος δημοσιογράφος του Άρη που κάνει ρεπορτάζ αν τηρούνται οι υποχρεώσεις προς τον ΑΣ έναντι ποσοστών, έναντι 300.000 ευρώ που ακούγαμε ότι θα δοθούν, έναντι όλα αυτά. Πόσα λεφτά, γιατί εγώ ξέρω. Τι ξέρετε. Γιατί είχα δικαστήριο σήμερα, ναι, και ήμουν συγκατηγορούμενος με κάποιους άλλους. Και έμαθα τον ένα τον νούμερο, Άρη, αλλά επειδή δεν θέλω εγώ να το πω, το νούμερο αυτό, θα ήθελα να μάθω και πόσα χρήματα έχουν πάει σήμερα στον ΑΣ έναντι των υποχρεώσεων αυτών. Και επειδή όλα αυτά δηλώνουν μια δυσλειτουργία, επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση στον κύριο Καρυπίδη, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του, και το κάνω και στον κόσμο του Άρη, ναι, να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε έναν επενδυτή παρά μεγαλύτερο από οποιονδήποτε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος, για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε έναν πραγματικό Άρη, γιατί Άρη δεν βλέπουμε, βλέπουμε δυστυχώς ένα έκτρωμα και αυτό το πράγμα έχει
συνέπειες στα νεύρα μας, στα παιδιά μας, στα σχολεία μας, στις γυναίκες μας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε κανέναν και όλα αυτά. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να αναζητηθεί, εκτός αν έχει λυμμένα τα θέματα ο άνθρωπος, και ας φανεί αυτό και μέσα στο γήπεδο και μέσα στα αποδυτήρια και όπου αλλού πρέπει. Τι σας έκανε σήμερα έτσι να ενοχλείτε τόσο πολύ? Έγινε, βασικά είπατε πριν ότι ήσασταν σε κάποιο δικαστήριο για τον Άρη, ήταν το δικαστήριο. Για τον Άρη φυσικά, δεν έχω στη ζωή μου τίποτα άλλο, δεν έχω διαπράξει τίποτα άλλο στη ζωή μου και δυστυχώς στα δικαστήρια τρέχω μόνο για τα θέματα του Άρη. Ναι. Και θα συνεχίσω να τρέχω γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέξανε τη λύση της ΓΑΜΑ Εθνικής, επιλέξανε τη λύση της εκαθάρισης. Ποια εκαθάριση, γελάει ο κόσμος. Δεν έχει τελειώσει ποτέ, ούτε έχει ξεκινήσει σοβαρά ποτέ να γίνει εκαθάριση. Ναι. Δεν υπάρχει μέτρο πίεσης αυτή τη στιγμή για να γίνει εκαθάριση και να προχωρήσει και να τελειώσει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πλέον, ούτε τον ΑΣ ως μεγάλο μέτωχο της νέας ΠΑΕ, ούτε φυσικά τον νέο ιδιοκτήτη τον ενδιαφέρει να τελειώσει η εκαθάριση. Ο νόμος επέτρεψε τη σύσταση, καλά έκανε. Ο Άρης έπρεπε να παίξει στη Β' Εθνική, ο Άρης πρέπει να παίξει στην Α' Εθνική. Ο Άρης πρέπει να παίξει στην Α' Εθνική. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Τα δικαστήρια στους αιώνες των αιώνων μέχρι να πεθάνουμε προφανώς θα τα έχουμε αυτά στο κεφάλι μας. Αλλά η αγανάκτηση πρώτον ότι επειδή έχω υπηρετήσει την ομάδα από μέσα και ξέρω πώς λειτουργεί μια ομάδα, ξέρω πώς λειτουργεί, πώς είναι οι δομές. Εσείς που είστε χρόνια και έμπειρος ενδεχομένως να ξέρετε κι εσείς, αλλά ο απλός φίλαθλος αντιλαμβάνεται μόνο με αυτά που βλέπει, αλλά αυτά που είναι πίσω από την κουρτίνα δεν τα βλέπει. Δεν είναι λειτουργία αυτή ποδοσφαιρικής ομάδας που λέγεται Άρης. Δεν είναι λειτουργία. Σε πουδενή και πουθενά. Εννοείται ούτε γενικό αρχηγό έχει, ούτε τεχνικό διευθυντή έχει, ούτε σχεδιασμό σοβαρό έχει, ούτε εμπορικό τμήμα έχει, ούτε e-shop. Δεν γίνεται να παραγγέλνω στο Facebook με προϊόντα του Άρη. Πρέπει να υπάρχει e-shop. Υπήρχε e-shop, το ρίξανε. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι τη στιγμή, γιατί τον Αδιανό τον ενδιαφέρει ότι χθες το 86 έφαγε ένα-ένα και σήμερα τα νεύρα του είναι τσατάλια. Ναι. Και επειδή ολονών είναι τσατάλια, το σέβομαι απόλυτα και δεν θέλω να συνεχίσω περί αυτού. Κάνω απλά την έκκληση, αν ο άνθρωπος έχει θέμα, να το βγάλουμε εσείς γιατί είναι πλέον εκείνος ιδιοκτήτης. Εσείς τι ξέρετε, ότι υπάρχει θέμα, έχει θέμα ο Καρυπίδης, δεν μπορεί να λειτουργήσει, είπατε πριν και για τον ΑΣΥΓΜΑ. Το δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το πω. Δεν είμαι στο ταμείο του, αλλά όταν βλέπω ότι το ρεύμα στο ρίσιο είναι κομμένο, προφανώς και έχει ένα θέμα. Δεν το γνωρίζω όμως, τι θα εννοείτε, το πει ο ίδιος. Μισό λεπτό, τι εννοείται είναι κομμένο, δηλαδή ναι, τώρα, σήμερα, κομμένο, σήμερα που μιλάμε. Ναι, την ώρα πήγε η δίκη και το κόψε. Και δεν μπορώ δηλαδή, να κάνει προπόνηση η ομάδα αν χρειαστεί κάτι, ας πούμε, ζεστό τώρα, νερό, κάτι. Μην ρωτάτε πάνω. Όχι, δεν ξέρω, τώρα αυτό καταλαβαίνω. Εγώ μου λέτε στο ρίσκο. Κάτι κάντε ρεπορτάζ. Όχι, ναι, θα κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε τώρα. Κόπηκε ναι. Το ρεύμα γιατί δεν το έχει δεν πληρώσει. Ξέρω. Με τον ΑΣ που λέτε. Τα επειδή ποσοστά. Το νούμερο που άκουσα είναι τρομακτικό, αλλά επειδή υπάρχουν επίσημα χείλη, τα οποία είναι ο πρόεδρος του ΑΣ και είναι ο κ. Καρυπίδης. Αυτοί οι δύο είναι αντισυμβαλόμενοι. Ας επιβεβαιώσουν αυτοί για να μην λέμε ότι ο Ζαμπέτας είπε νούμερα, είπε έκανε, έρανε κτλ. Ας γίνει μια έρευνα πόσα χρήματα έχει πάρει ο ΑΣ έναντι των 300.000 ευρώ τα οποία υπόθηκαν και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εσείς λέτε δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά τα 3-4 λεπτά που σας ακούω. Επειδή τα άκουσα από επίσημα χείλη το νούμερο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση το νούμερο που άκουσα, πιο επίσημο δεν γίνεται. Να έχω ακούσει το νούμερο αυτό, εν των 300 είναι ξεκαρδιστικό το νούμερο, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό. Σημασία έχει η ομάδα να βρει το δρόμο της να ανεβεί στην κατηγορία. Ναι. Και ο άνθρωπος που έχει τα χέρια την ευθύνη του στο τιμόνι είναι ο κ. Καρυπίδης. Του εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί ο Σαναριανός μόνο αυτό μπορεί να ευχηθείς, για να μην παρεξηγηθούμε από τον ναι, κόσμο. Ναι, αλλά λέτε ότι η πολιτουργία. Δεν λειτουργεί. Το καράβι δεν πάει καλά. Ναι, καράβι δεν πάει καλά. Και επειδή δεν τα λέει κανένας, είτε γιατί φοβούνται οι δημοσιογράφοι να το πούνε για τους χυψηδικούς τους λόγους, είτε γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω, αυτές οι κουρτίνες και αυτά τα από πίσω και τα σούξου μουξου καταστρέψανε την ομάδα και τη φτάσανε εδώ. Γιατί από παραπληροφόρηση φτάσαμε εδώ σήμερα. Γιατί από παραπληροφόρηση πήραν άνθρωποι την απόφαση να ρίξουν την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από παραπληροφόρηση, όταν τα χρέη είναι 50 εκατομμύρια ή δεν ξέρω πόσα είναι, ενώ ήταν 15. Ναι. Και οι βασικοί μας ανταγωνιστές με 35 ή 50 παίζαν στην Ευρώπη και εμείς με 15 πήγαμε στη ΓΑΜΑ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο τρόπος που λειτουργεί, πίσω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, μάλλον λέτε ότι ο τρόπος που λειτουργεί ή υπολειτουργεί ο κ. Καρυπίδης έχει αντίκτυπο στην ομάδα. Δεν έχει. Δεν φαίνεται αυτό. Δηλαδή όταν είσαι ένας πιτσιρικάς ποδοσφαιριστής 23, 25, 30 χρονών και περιμένεις να πας στον Άρη και να βρεις μια δομή, μια οργάνωση, μια λειτουργία σωστή, έναν επαγγελματισμό, ένα στοιχείο το οποίο να σου δίνει την αίσθηση ότι είμαι σε ένα σύλλογο σοβαρό
και είσαι με κομμένο το ρεύμα και με δεν ξέρω ποιον άλλο τρόπο τέλος πάντων έχουμε ρεύμα, ναι. Μόνο σοβαρό δεν είναι. Μπορείς να απαλλάσσεις τους παίκτες την ευθύνη από τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουν. Τον προπονητή. Και φυσικά, δεν το συζητάμε. Κορονίδα του αγωνιστικού. Αλλά κορονίδα όλης της ομάδας, γιατί και εγώ αυτά πλήρωνα ή αυτά πληρώνω σήμερα ακόμα και θα τα συνεχίζω να τα πληρώνω, είναι η διοίκηση. Όταν κερδίζει η ομάδα είναι καλός ο παίκτης ή ο καλός προπονητής, όταν χάνει η ομάδα είναι κακή η διοίκηση. Και τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει τον μπαλάκι. Και η διοίκηση πρέπει να ανταποκριθεί και θεωρώ ότι θα το κάνει και θεωρώ ότι η ομάδα θα ανέβει. Η ΠΑΕ Άρης επίσημα λέει ότι δεν υπάρχει κομμένο ρεύμα στο Ρίσιο. Okay. Λέτε λάθος. Λέτε δεν το ξέρετε καλά. Αν ισχυρίζεται αυτό το πράγμα η ΠΑΕ Άρης, επειδή ξέρω πολύ καλά τέλος πάντων, να μην το ανοίξουμε παραπάνω, έχω άδικο εγώ. Ναι, γιατί σας λέω επίσημα η ΠΑΕ Άρης τι λέει. Τώρα. Ήμουνα παρόν πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, λοιπόν πείτε αυτόν τον άνθρωπο που λέει τις επίσημα της ΠΑΕ Άρης, γιατί μου αρέσει τις αλήθειες, πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Τηλεφώνησε κάποιος να πούμε κάποιον και τον είπε είναι κομμένο το ρεύμα, έλα να σηκώσεις ασφάλειες. Μάλιστα. Πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, την ημέρα που έκανε χαλάρο με ομάδα. Ναι. Αν το λέει αυτός από την επίσημη παράσταση, ποιος είναι αυτός που το λέει. Ναι. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά, σας είπα, είναι σε μια λειτουργία της ΠΑΕ Άρης, η οποία θα βρει τον δρόμο της. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Καρυπίδης θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ώστε η ομάδα να ανέβει 1000%, του το εύχομαι. Αλλά λέω επίσης ότι αν για κάποιο χύψη λόγο θέλει να βρει και συμπαίκτη, θέλει να βρει και ακόμα και μεγαλύτερη εισρωή χρημάτων, κεφαλαίων, επένδυση, συμπαίκτη αν θέλει στην ιδιοκτησία, οτιδήποτε, ας το δηλώσει ευθαρσώς ξεκάθαρα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει σαν Άρης. Να είμαστε Άρης. Δεν είμαστε Άρης. Είμαστε κάτι άλλο. Ναι. Και η θυσία που έγινε, είτε για τους οπαδούς, είτε για τους φιλάβους, είτε για οποιοδήποτε, για όποιον λόγο και να έγινε, ας πιάσει και τόπο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι Άρης, εκτός αν πάει Άρης αυτή τη στιγμή, λέει ότι αυτό το πράγμα είναι Άρης. Ή αν το λέει ο κόσμος, και τότε είναι εγώ τρελός. Είναι ο Άρης, είναι Άρης εκεί που βρίσκεται. Είναι Άρης, είναι ένα σήμα εκεί πέρα, το οποίο είναι με κυτρινό μαύρες φανέλες. Άρης σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Ζαγόρα, και το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι Αριανοί τι είναι Άρης. Πώς μεγαλώσαμε, πώς γαλουχηθήκαμε, ποιες αξίες πρεσβεύαμε, αν αυτές οι αξίες συνεχίζονται να πρεσβεύονται, αν λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει να λειτουργούμε, αν αυτό το πράγμα είναι Άρης. Δεν είναι Άρης. Να πω λίγο, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ότι προχθές έγινε βραδινή προπόνηση, λέει, στο Ρίσιο, αφού είπε ο κύριος Ζαμπέτσος ότι σηκώσαν τις ασφάλειες. Ότι πήγε άνθρωπος και σήκωσε ασφάλειες ακόμα. Εγώ έτσι μιλάω συγκεκριμένα. Πριν το μάτι τον Ολυμπιακό στο ζέσταμα, με κάποιο τρόπο σηκώθηκαν οι ασφάλειες. Αυτό. Χοντρό είναι. Τώρα αν πληρώθηκε την επόμενη μέρα ή την παραεπόμενη είναι αυτό άλλο θέμα. Την ημέρα εκείνη αυτό έγινε. Και ας βγει κάποιος το διαψεύσει. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά το πρόβλημα που είναι στο αγωνιστικό, το πρόβλημα που είναι το μεγάλο πρόβλημα που είναι εκεί, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, εκτός από την αλλαγή του προπονητή και να αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Η ομάδα είναι αυτό. Τρέχει. Η λέξη διοίκηση θα το κάνει. Αλλά επειδή κριθήκαμε κι εμείς και με δαχτυλά και κουνόμενα και με πολλούς χιλιάδες άλλους τρόπους, με πραξικοπήματα στα γραφεία. Εμείς δεν πήραμε μια διοδότηση και μπήκαν 100 άτομα στα γραφεία. Εμείς δεν πήραμε ένα μάτς με τον Πλατανιά στο Χαριλάο και ήρθαν 50 άτομα να μας πλακώσουν στα γραφεία πάνω. Εγώ δεν λέω να συμβούν αυτά. Αυτά είναι, ούτε αυτά είναι Άρης. Που δεν είναι και ποτέ δεν είναι Άρης. Αλλά πού είναι πραγματικά ο Άρης, πού είναι αυτή η θυσία την οποία κάναμε όλοι οι Αριανοί. Εγώ βάλτε με και εμένα μέσα αν θέλετε. Ανθρώπινα, περιουσιακά, διοικητικά, θέλετε δικαστήρια, ό,τι θέλετε τέλος πάντων πείτε. Βάλτε με και εμένα μέσα στους παθόντες. Αλλά ναι. Πείτε μου τι θα πω εγώ στο παιδί μου που τον πήγαν και τον κοροϊδεύαν σήμερα στο σχολείο και του λέγανε καλό είναι το 86 το νούμερο, σ' αρέσει. Που έφτασε ο Άρης να παίζει με το Φιλότα. Σ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, θέλω τον Άρη να παίξει στην Ευρώπη. Εγώ τον άφησα τον Άρη στην Αθλητικό Μαδρίτης, κύριε Ζαγόρα. Το ξέρω. Και μην πει κάποιος για χρέη, γιατί τα νούμερα που ακούγανε δεν ήταν πραγματικά. Ήτανε παραπληροφόρηση τα νούμερα τα οποία ακούγατε. Δεν υπήρχαν 35, 40 και 50. Ήταν 15. Και το είπε ο ίδιος ο Σκόρδας πριν πάει η ομάδα στη Γάμα, γιατί τότε είδε ότι χάνει το καράβι. Τότε ήταν αργά η Σκόρδα μου. Έχεις πείσει τον κόσμο ότι τα χρέη ήταν 40 και 50. Ακόμα και σήμερα με ρωτάνε Αριανοί γιατί είχαμε 50 εκατομμύρια. Ρε, δεν είχαμε 15, 15 είχαμε. Ο Σκόρδας το έλεγε για τα 50 εκατομμύρια. Για τα 40 εκατομμύρια. Ναι, από το πρωί στο βράδυ το ραδιόφωνο του, όλη η παραγωγή του, οι οποίοι σήμερα λένε ναι, μετανιώσαμε. Τι το κάνω που μετανιώσατε. Πείσατε τον κόσμο τότε ότι τα χρέη ήταν 40 και 50. Και βγήκε πριν η ομάδα πάει στη Γάμα και είπε ότι τα χρέη 15.
Πάλι όμως δεν είναι θέμα μας αυτό σήμερα. Ναι. Θέμα μας είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όχι, είναι ένα θέμα αυτό που, λέτε τώρα, αυτό που λέτε τώρα, γιατί ο Άρης αντί να παίζει, ξέρω εγώ, με τον Αγροτικό Αστέρα εχθές, θα έπαιζε την Κυριακή ματς Super League, κύριε Ζαμπέτα. Έτσι. Ο Άρης θα έπρεπε να είναι θέμα και αυτό, φυσικά. Ναι. Ο Άρης έπρεπε να παίζει σήμερα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Όχι με τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύωσμο. Ναι. Ο Άρης θα έπρεπε να παίζει στη Μαδρίτη, θα έπρεπε να παίζει κάπου τέλος πάντων στην Ευρώπη σήμερα. Και αν δεν παίζει, να έχει την τάση να πάει εκεί πέρα. Τα οποία ξεκινάνε από την... γιατί μιλήσαμε για δομή. Ξεκινάνε από τις ακαδημίες, από την οργάνωση την οποία πρέπει να έχουν. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν ακαδημίες. Με ενδιαφέρουν ακαδημίες, πρωτίστως. Τα Μπαμπίνι ξεκινάει όλη η ιστορία. Για να το διοχετεύεις μέχρι επάνω και ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούν όλες οι μεγάλες ομάδες και πώς λειτουργούν ακόμα και εμάς στην Ελλάδα. Κύριε Ζαμπέτα, θέλει να κάνει παρέμβαση ο συνάδελφός μου ο Γιάννης Σελομαζίδης που είναι στο ρεπορτάζ του Άρη για κάτι που είπατε. Έλα Γιάννη. Καλησπέρα καιρό, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, καλησπέρα και στον κύριο Ζαμπέτα. Καλησπέρα. Τον οποίο γνωρίζω και πολλά χρόνια, αλλά αυτό που θέλω να μας πει είναι ποιοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι ωραίο να λέμε, να μας πει ποιοι δημοσιογράφοι είναι αυτοί λοιπόν που φοβούνται και δεν τα γράφουν ονομαστικά. Να μην πούμε ότι είναι δημοσιογράφοι. Καταλαβαίνεις ότι άμα, ότι Γιάννη, όταν Γιάννη, λέγαμε Γιάννη, ότι διοικούντες, περίμενε μισό λεπτό δώσ' μου. Όταν λέγαμε ότι οι διοικούντες κατέστρεψαν τον Άρη, σε πείραζε. Γιατί έλεγε ότι με βάζω στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι λοιπόν και εμένα με πειράζει αυτό που κάνεις τώρα. Να πεις ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι που το συμφωνώ που λοιπόν. Το επειδή σε πειράζει θα σε απαντήσω και αφού το κάνουμε και δημόσια. Εμένα με πειράζει ότι κατέστρεψα τον Άρη γιατί δεν τον κατέστρεψα. Εγώ τον πήρα 15 εκατομμύρια χρέη και 15 τον άφησα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν τότε γράφανε ότι εγώ έκανα χρέη 30-40 και πού πήγαν τα λεφτά της Ευρώπης και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που με πείραζε ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν υφίστατο. Δεν τον κατέστρεψα εγώ τον Άρη. Εγώ έβαλα όσα χρήματα μπορούσα να βάλω, χρηματοδότησα την ΠΑΕ με όσο τρόπο μπορούσα, πήρα ευθύνες που δεν πήρε κανένας επάνω του. Όλοι κάνανε πρωτοδικία και αναλάβανε μετά μόνο τα δικά τους τα χρέη και πληρώνανε με λεφτά που τσάφησα 2.800 τις δικές τους υποχρεώσεις να με συνεφορεί και άφησαν τα δικά μου απλήρωτα φυσικά, ενώ εγώ πλήρωσα του προηγουμένου. Αλλά σήμερα οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν έχω διαβάσει ένα άρθρο, Γιάννη, εδώ τον τελευταίο εξάμεινο από το καλοκαίρι και μετά θες. Ναι. Δεν έχω διαβάσει ένα άρθρο που να λέει ότι η ομάδα πάει στραβά, είτε οικονομικά είτε οργανωτικά. Να πάμε πάνω στα συγκεκριμένα κομμάτια που είπες. Ναι. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι είναι οι παίκτες απλήρωτοι. Λοιπόν, μπορεί δεν ο Γιώργος μιλήσα εγώ για απλήρωτους παίκτες. Να βγάλει... Λάθος κάνεις. Πώς δεν το είπες. Δεν είπα, όχι, είπα να εξεταστεί αν είναι όλοι πληρωμένοι ή όχι. Λοιπόν, να βγάλει και ο Γιώργος... το προσωπικό, αν είναι και το προσωπικό κτλ. Δεν είπα εγώ αν είναι πληρωμένοι. Να βγάλει ένα παίκτη. Ο οποίος να μας πει αν είναι τα συμβόλαια των παιχτών του Άρη πληρωμένα ή όχι. Δεν είπα Γιάννη, για να λες αυτό το πράγμα που λες, θα έπρεπε να είχα πει εγώ ότι είναι πλήρωτοι παίκτες. Δεν είπα καν πλήρωτοι παίκτες. Άρα θα βάλει ό,τι αφορά μόνο αυτό... αυτά που είπα. Αν θέλεις να μιλήσουμε για αυτά που είπα, να συζητήσουμε για αυτά που είπα. Ωραία. Εγώ περισσότερο πήρα, για να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό με τους δημοσιογράφους και πάλι δεν άκουσα ονόματα. Ναι, μετά από ονόματα, γιατί εγώ σου είπα όλους τους δημοσιογράφους, σας βάζω λοιπόν, θέλω να αναπαριθμίσω όλους τους δημοσιογράφους του Άρη, δεν διάβασα ένα άρθρο κάτι να πηγαίνει στραβά στην ομάδα. Ούτε ένα. Έχεις να μου απαντήσεις λοιπόν, αυτό ότι βρήκε κάποιο τέτοιο άρθρο που ότι να πηγαίνει κάτι στραβά στην ομάδα και αν πηγαίνει όλα καλώς, τότε εγώ είμαι λάθος. Φυσικά, μπορώ να σου στείλω πολλά. Να τελειώσω λίγο. Μπορώ να σου δώσω πολλά. Τα οποία δεν πάει καλά η ομάδα. Μην πεις για το αγωνιστικό. Μην πεις για το αγωνιστικό μετά από ένα χ στον Αγροτικό Αστέρα. Θα μου πεις από την αρχή του σχεδιασμού της ομάδας. Για τον τεχνικό διευθυντή, για τον εμπορικό διευθυντή, για τον γενικό αρχηγό, για την λειτουργία της ομάδας γενικότερα, για το εμπορικό τμήμα. Αντώνη και Γιώργο, βγήκαμε να κάνουμε διάλογο. Αν είναι να μιλάς πάνω μου, δεν είναι ωραίο και δεν θέλω να χαλάσω και την εκπομπή του Γιώργου, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι ωραίο να μιλάς πάνω στον άλλον. Ούτε και εσύ. Ναι. Σ' ακούω. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα. Εγώ σ' άφησα να μιλήσω και όταν πάω να μιλήσω... Σ' ακούω. Πάμε στην ουσία. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν είναι ότι κριτική φυσικά και γίνεται. Ούτε κανένας δημοσιογράφος διοίκησε την ομάδα, ούτε κανένας δημοσιογράφος τη διοικεί τώρα. Αν το κάνει, μακάρι να ακούσω κι εγώ ποιος είναι αυτός ο οποίος διοικεί την ομάδα και θα είναι πολύ ωραίο. Σέβομαι το γεγονός ότι... σε τραβάνε στα δικαστήρια. Σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Ανέφερα εγώ κάτι τέτοιο. Ότι όχι, όχι. Γιατί λες ότι... Μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις, σε παρακαλώ για πολύ. Για αυτό που γίνεται τώρα, αυτά είναι οι δημοσιογράφοι. Και σου επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ άσχημο... Γιώργο, δεν είπε φταίνε, είπε ότι δεν γράφουν αυτά που γίνονται. Όχι, είναι πολύ...
Λοιπόν, εγώ μπορώ να σου. Είχε ένα παράπονο. Ότι στι μέρε του, α πούμε, γράφονταν. Εδώ τώρα δεν γράφεται τίποτα. Κάθε μέρα, Γιάννη. Μέχρι και για το συμβόλαιο του Κατσαβάκη, αν έβαλα εγώ όρου ή δεν έβαλα όρου, διάβαζα. Σήμερα δεν διαβάζω κάτι τέτοιο, Γιάννη. Δεν διαβάζω να πούμε, για το αν ρολάρει η ομάδα όπως πρέπει. Αντώνη, δεν διαβάζω κάτι τέτοιο. Το ότι ο Άρης τι θα θέλανε Αντώνη, τότε, το Άρης έφτασε. Το ότι ο Άρης έφτασε να χρειάζεται να παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έφταξε κανένας δημοσιογράφος. Μακάρι να είχε τη δύναμη, τέτοιο. Θα πω εγώ, να το ελέξει αυτό κάποιος δημοσιογράφος. Όμως δεν το έκανε δημοσιογράφος. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ότι στέγανε δημοσιογράφος που έφτασε ο Άρης εδώ. Οι διοικούντες θέλανε. Δεν είπα εγώ ότι θέλει δημοσιογράφοι. Όχι, εγώ είπα απλά πράγματα, Γιάννη. Εμένα δεν με νοιάζει. Απλά πράγματα, εμένα, εμένα, να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει για το αν έγινε ή δεν έγινε. Το οτιδήποτε έχει να κάνει με, με την κριτική σου προς το τέτοιο, όπως την ΠΑΕ, πολύ καλά την κάνεις, ή προς τον ερασιτέχνη, οποιοδήποτε. Εγώ απλά βγήκα για να διευκρινίσουμε αυτό με το δημοσιογράφος που είπες. Okay. Εγώ δεν είπα για τους δημοσιογράφους τίποτα παραπάνω από το ότι δεν διαβάζω ή δεν διάβασα πουθενά ένα άρθρο το οποίο να λέει αν πάει κάτι στραβά ή όχι στην ομάδα. Το οποίο επί ημερών μου από το πρωί στο βράδυ. Εκατοντάδες. Ναι. Αυτό είπα, Γιάννη. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Ούτε ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, ούτε έριξα ευθύνη σε άλλον. Εγώ τις πήρα τις ευθύνες μου, Γιάννη, και τις πληρώνω. Και θα συνεχίζω να τις πληρώνω, εσάι. Μπορεί να είστε και μοναδικός. Αλλά πες μου κάτι εσύ, μια και μιλάς και είσαι δημοσιογράφος του Άρη. Πες μου αυτή η θυσία την οποία κάναμε για να πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, που υπήρχαν και άλλοι δρόμοι και δεν τους επιλέξαμε, αλλά επιλέξαμε αυτόν, δικαιώνει κανένα σήμερα μετά από τρία χρόνια ταλαιπώρια στα χωράφια. Είδες εσύ να γίνεται κάτι ο Άρης αυτό που εσύ φαντάζεσαι ως, και ως οπαδός του, γιατί είσαι και οπαδός του. Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει, Αντώνη. Δεν μπορώ τι να πω. Τι περιμένεις, Γιάννη, τρία χρόνια αριστερή έκανες. Δεν μπορώ. Έπαιξες δύο χρόνια στη ΓΑΜΑ και πες ένα στη ΒΙΤΑ. Σου έχει δώσει κάποιο δείγμα ότι αυτό το πράγμα είναι Άρης? Ότι μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με νοοτροπία ότι φίλε, απέναντί μου θα χάσεις 5-0 σήμερα, μην το ψάχνεις. Μπήκαμε ποτέ έτσι μέσα. Έχεις, αντιμετωπίζουμε έτσι τον αντίπαλο. Νιώθει άλλος να μπει στο γήπεδο μας αυτό το πράγμα, το νιώθει. Περισσότερο ήθελα σου είπα να πω γι' αυτό, για το να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα, αφού δεν εννοούσε κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αυτό ήθελα να μόνο διευκρινίσω. Okay, Γιάννη, δεν έχω να απαντήσω εγώ κάτι για την ΠΑΕ, ούτε εκπρόσωπος τύπος είμαι, ούτε τίποτα. Έτσι δεν έχω ούτε στη διοίκηση με καμιά σχέση. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Γιάννη Σαλαμαζίδη. Άρα τι γίνεται, κύριε Ζαπέδα, τώρα τι κάνουμε για να ολοκληρώσουμε κιόλας μαζί? Τι προτείνετε εσείς να γίνει? Αυτό θα το κάνει, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Εγώ μόνο ήθελα να πω ξεκάθαρα. Ή αν προσπαθείτε από την πλευρά σας να κάνετε κάτι. Εγώ να βοηθήσετε την ομάδα. Το λέω ειλικρινά, δεν σταμάτησα δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο δεν σταμάτησα. Γιατί ξέρω από παλιά ότι παλεύετε συνεχώς. Και ακόμα και σήμερα το κάνω, να ψάχνω να βρω έναν επενδυτή ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα, ή αυτό ψάχνω, έτσι, τι θα βρω δεν ξέρω και αν θα βρω δεν ξέρω. Και αν τον βρω θα πάω φυσικά στον κύριο Καρυπίδη, και αν δεν έχει διάθεση θα σταματήσει εκεί το ενδιαφέρον. Αλλά αν ο κύριος Καρυπίδης νιώθει ότι μπορεί να βοηθηθεί από κεφάλαια του εξωτερικού, από παιδητή, από να ξαλαφρώσει και ο ίδιος από οποιοδήποτε θέμα και αν έχει στη ζωή του, έτσι καιρός να είναι, και μπορεί η ομάδα να μας δείξει ότι αυτό το πράγμα είναι Άρης, με όλη τη σημασία της λέξης Άρης, τα τέσσερα γράμματα αυτά, τότε μας περισσεύει ο λόγος. Αν όμως υπάρχει κάποιο θέμα, καλό θα ήταν να το γνωρίζουμε όλοι μας και να διακτηνιστούν όλοι οι Αριανοί σε όλο τον πλανήτη Γη, να βρούμε επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο που για μένα αυτή είναι η φαγιά μου θέση, με όλο το σεβασμό στις θυσίες που έχει κάνει ο άνθρωπος, γιατί έχει θυσιαστεί και στην ΓΑΜΑ Εθνική, έδωσε πολλά λεφτά. Και φέτος, πρώτον να προστατεύσει την επένδυσή του, γιατί είχαμε τότε και με τον Γκάλας. Ούτε και εκείνος προστάτευσε την επένδυσή του. Ας προστατεύσει την επένδυσή του πραγματικά όμως, και να το δούμε αποδεδειγμένα μες στο γήπεδο, και είναι όλα καλά. Αν όμως για κάποιο λόγο υπάρχει και θέλουμε κάποια βοήθεια, να την ψάξουμε όλοι, όλοι οι Αριανοί, παρέα, γιατί ο Άρης δεν ανήκει εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Άρης ανήκει στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Ευχαριστώ, κύριε Ζαμπέντα. Και μακάρι να βρει ο Άρης τον δρόμο του, και είμαι σίγουρος ότι θα τον βρούμε κάποια στιγμή. Πάντως, τώρα το λέω με αφορμή την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Δεν πολεμάνε οι υπόλοιποι πρώην, να το πω, του Άρη όσο εσείς για το θέμα του Άρη. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Θα σας πω γιατί το κάνω. Πρώτον, γιατί έχω δύο παιδιά και δεν μπορώ να τα κάνω κάποια άλλη ομάδα, ούτε Χάνθη ή κάτι άλλο. Άρης θα μείνουν. Ναι. Δεύτερον, γιατί με έχουν πετάξει τόνους λάσπης επάνω. Αν ο Γιάννης θύχτηκε για κάτι, μια λέξη δημοσιογράφη, εγώ έχω τόνους λάσπης επάνω μου, αδίκως για ό,τι μου προσάπτανε τα χρόνια που ήμουν αδίκηση. Ναι.
αποδειχτήκαν αυτά και με διαχειριστικά πορίσματα ανέξια κτλ. Και αποδείχθηκε και ότι η ομάδα πήγε στη Γάμα και δεν είχε κανένα νόημα να πάει. Είσαι και ο μοναδικός που έχει βάλει λεφτά στην ομάδα, αποδεδειγμένα. Νούμερο ένα πιστωτή. Δικά του λεφτά, ναι. Και, ακριβώς. Και όλο αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί έγινε και θυσία της ομάδος για να χλεβάζεται ο οπαδός. Ο κάθε οπαδός όλη την Ελλάδα το χλεβάζει και ο τελευταίος. Του τη λέει και ο οπαδός του Φιλότα τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, και με πειράζει πάρα πολύ αυτό με έναν Σοριανό. Και δεύτερον, θέλω να ρεφάρω για την, και για τη δικιά μου την οικογένεια, γιατί έχει πληγεί απίστευτα από όλη αυτή την ταλαιπωρία και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα αδέρφια μου και η μάνα μου και όλοι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, θέλω να το σταματήσω και ο μόνος τρόπος είναι ο Άρης να βρει το δρόμο του να πάει ψηλά και χωρίς εμένα ποτέ, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ. Αν όμως τη βρω τη λύση εγώ, θα πάω αύριο στον κύριο Καρυπίδη και θα του πω, αδερφέ, εδώ είναι. Πώς έβαλες ένα, πάρε δύο, γιατί έκανες μεγάλη μάχη, δεν υπήρχε άλλος τότε. Το σέβομαι. Και έλα, βοήθησέ μας να θες και εσύ, οτιδήποτε. Ο Άρης να πάει στο Champions League τέλος. Στην Ευρώπη. Όχι, έχει στα χωράφια. Φτάνει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαπέτα. Δίκιο έχετε. Καλά, γεια σας. Δίκιο έχετε, να είστε καλά.